Γεια σας. Another day, another save. Επέστρεψα ανανεωμένος. Είχα ένα θεματάκι, λίγο με τα νοσοκομεία με αυτά, αλλά τώρα από ό,τι φαίνεται είμαι κομπλέ. Οπότε επιστρέψαμε. Σημερινό σετάπι, έχουμε και λέμε. Πινέλο, Star Wisp. Το βάζω εδώ τώρα αμέσως να μουλιάσει. Ναι, ξέρω τα αισθητικά δεν θέλουν μούλιασμα, αλλά μένα μου αρέσει να το έχω εδώ δίπλα στο πινέλο. Αυτό είναι ο μόνος λόγος. Σύντομα κατά τη διάρκεια του ξυρίσματος βουτάω λίγο όταν χρειάζομαι νερό. Σαπούνι. Χολικό YST ήρθαν Ελλάδα. Αυτό βέβαια είναι δικό μου. Πριν το είχα αγοράσει πριν έρθει στην Ελλάδα. Πραγματικά μυρίζει iced tea, παγωμένο τσάι. Έχει τη μεθόλη του μέσα, οπότε είναι ωραίο τώρα που έχει τη ζεστούλα. Αυτό που πήρα ήταν το ασορτή aftershave του, γιατί δεν το είχα. Το οποίο λίγο που το δοκίμασα χωρίς να ξυριστώ, κρατάει. Κρατάει αρκετά. Θα ρίξω λίγο τα συστατικά του aftershave εδώ πέρα να τα δείτε. Μηχανές έχουμε και λέμε, από τη μία η R41 η stainless steel και από την άλλη η R41 η απλή. Αυτή μου φάνηκε πια η πιο ήπια και είπα λίγο να τη δοκιμάσω εναντίον αυτής. Αν ισχύει, δυστυχώς όσο περνάνε με κάθε έκδοση η R41 γίνεται πιο ήπια. Στο τέλος θα γίνει Rockwell, όπως πάει η δουλειά. Λοιπόν, φορτωμένες και οι δύο μια Gillette Wilson Source Alum Pack στην πρώτη χρήση. Βρέχω λίγο το πρόσωπο, στραγγίζω το πινέλο και ξεκινάμε. Έτοιμοι. Όπου έχει και μια ζέση σήμερα το μεταξύ. Άλλο πράγμα. Another thing. Oh. Η μεθόλη του IST είναι... Είναι τόσο όσο. Και το σαπούνι το θέλει το νερό του. Εν τω μεταξύ είμαι και αρκετούς και σήμερας αξίριστος. Ωραίος.
Λοιπόν, συγγνώμη, τεχνικό λάθος, από δεξιά. Stainless steel. Πρώτο πέρασμα από τα δεξιά. Κανονική. Έβαλα την κανονική από τα αριστερά γιατί επειδή την ξέρω, ξέρω το βάρος καλύτερα. Δεν ήθελα να δεύτερο. Είναι απόλαυση μετά από τόσες μέρες με ωραίο σαπούνι. Και ωραίες μηχανές. Κάτσε να κάνουμε και το άλλο χέρι. Τι ωραίο. Τι ωραίο. Ξεπλένουμε και επιστρέφω. Επιστροφή.
Να βάλουμε και τα αφτερσέρι μας. Αυτό που το χειμώνα τρέχει βρύση υπαγωμένο νερό και το καλοκαίρι κρύο. Και το καλοκαίρι ζεστό. Συγγνώμη. Για να τα αλλάξουμε. Θα ήταν πολύ χρήσιμο. Λοιπόν, οι μηχανές. Έχουμε και λέμε. Η stainless steel μου φαίνεται λίγο πιο κάτω στην απόδοση και στην επιθετικότητα. Μου φάνηκε λίγο πιο γλυκιά. Πιο εύκολη όμως το χειρισμό, ίσως λόγω του βάρους της. Ναι, πιο εύκολη στο χειρισμό, πολύ πιο εύκολη και λίγο πιο γλυκιά και λίγο πιο κάτω στην απόδοση. Κατάλαβε και αυτή μια πολύ ωραία μηχανή. Θα προτιμήσω όμως την κλασική. Θα μείνω στην κλασική μου. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι αποδίδει καλύτερα. Αποδίδει καλύτερα. Οπότε αυτά. Stainless steel εναντίον κλασικής. Θα προτιμήσω την κλασική. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κάποια καλύτερη από την άλλη. Αλλά κάποιος που θέλει κάτι πιο ήπιο μπορεί άνετα να πάει με τη stainless steel και το βάρος του θα τον βοηθήσει πιο πολύ στο χειρισμό της. Πολύ πιο πολύ. Δηλαδή την αφήνεις πέφτει μόνη της. Η R41, η απλή, πρέπει λίγο να ξέρεις τι πίεση θα ασκήσεις. Αυτά από μένα. Another day, another save. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!